για να αποθηκεύεται με ασφάλεια στις περιοχές. Τώρα, επιπλέον, ο υφιστάμενος κεντρικός αγωγός μεταφοράς της χειροκηδίας αμοχώς του είναι παλαιός και εν διαπουσία εναλλακτικής πηγής υδροδότησης αυτή τη στιγμή επιδεινώνεται το πρόβλημα ασφάλειας υδατοπρομήθειας στις περιοχές της ελεύθερης αμοχώς του. Άρχισε το έργο 15 Φεβρουαρίου του 2017 και θα ολοκληρωθεί εντός 12 μηνών. Αποθήκευση νερού σε πρώτο στάδιο και μετά τον αγωγό, ο οποίος θα ξεκινήσει από την απαλλάδωση Δεκέγιας για να καταλήξει κατευθείαν σε αυτές τις δεξαμενές. Την Παναγιώτα έχει προϋπολογισμό 17 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει αγωγών 26 χιλιόμετρων από την απαλλάδωση της Δεκέγιας, όπως έχεις πει, μέχρι την τοποθεσία Κοκκινόκρεμος, όπου θα πάμε στη συνέχεια. Αυτές οι δεξαμενές περιλαμβάνουν και δεξαμενές, όπως έχει πει, 40.000 κυβικών μέτρων, όπου με την αποπεράτωσή του διασφαλίζεται η υδατική ασφάλεια της περιοχής για 48 ώρες σε σύγκριση με τις 5-6 ώρες που είναι η σημερινή. Το έργο έχει ξεκινήσει και πλέον νιώθουμε ασφαλείς ότι τα επόμενα χρόνια, η επόμενη δεκαετία, αν όχι και περισσότερο, διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή ρεύσιμου νερού στην επαρχία μας, που μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε περαιτέρω αναπτύξεις χωρίς να δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα. Η χαρά που ξεκινούμε τις εργασίες κατασκευής του έργου Κοκκινόκρεμος, του ιδιωτικού έργου Κοκκινόκρεμος, που αποτελεί έναν έργο ορόσημο για την περιοχή της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώς του, έναν έργο το οποίο περιλαμβάνει αγωγών 26 χιλιομέτρων και δεξαμένες χωρητικότητας 40.000 κυβικών μέτρων που θα καλύπτουν τις ανάγκες της επαρχίας για 48 ώρες. Έχω πει ότι αυτό το έργο είναι ορόσημο για την περιοχή, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώς του, καθώς και με την πρόοδο και με την ευημερία των κατοίκων της. Θεωρώ ότι με αυτόν το έργο η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η ελεύθερη επαρχία Αμοχώς του δεν είναι μια ξεπερχασμένη επαρχία, δεν είναι μια επαρχία δεύτερης κατηγορίας, αλλά είναι μια επαρχία για την οποία η κυβέρνηση νοιάζεται για την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της επαρχίας και για την ευημερία των πολιτών της. Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης υλοποιούνται, μετατρέπονται σε έργα και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι την ολοκλήρωση της πενταετίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ποια πορεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατοχύρωση του Χαλουμίβου? Βρισκόμαστε, έχω πει, στην τελική φάση κατοχύρωσης. Έχω πει ότι το επόμενο δίμηνο είναι κρίσιμο. Θεωρώ ότι θα έχουμε θετική κατάληξη. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα τα αντιμετωπίσουμε θετικά και θα υπερπηδήσουμε τα οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται σήμερα. Παρόλο που έχει χώρο. Παρόλο που έχει χώρο του τμήματο δασών, είπαμε. Έτσι θα φαίνεται. Είναι 31 μέτρα διάμετρο, 7,5 μέτρα ύψο. Εσεί τα πιάνετε όλοι, δεν μπορεί να πιάνει να του λείψει τον ούζο άλλο. Θα σα δείξω. Είναι ένα πρόσκοπτη ροή. Οι δεξαμενέ. Δεν μπορούμε να πούμε μόνοι μας να λύσουμε.